παθά μεγάλη επιτυχία σημειών για τον Άνθρη που πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο πόλεμο, βλέπουμε αρκετά μεγάλη συμμετοχή από τα παιδιά. Ναι, θεού θέλοντα και καιρού επιτρέποντος, γιατί φοβηθήκαμε λίγο τον καιρό με τα στοιχεία που είχαμε. Έχουμε μεγάλη προσέλευση μαθητών, είναι γύρω στα 550-570 παιδιά. Είναι μια νότα αισιοδοξίας θα έλεγα, ένα μήνυμα καλό εδώ πέρα και το καλύτερο άνοιγμα θα έλεγα στην πλατεία του Άρεως με τα όσα προβλήματα έχει ακόμα. Κατορθώσαμε σε μικρό χρόνο εδώ, όχι εμείς θα έλεγα, η τεχνική υπηρεσία μαζί με τους υπαλλήλους του Δήμου να καθαρίσουν αυτό το χώρο και τους υπεύθυνους του μπάσκετ να στήσουν αυτή την ωραία διοργάνωση με τη μεγάλη προσπάθεια βέβαια του Σταύρου του Κουκάκη και του Φώτη του Σαββάκη θα έλεγα και όλων των παιδιών που βοήθησαν για να στηθεί όλο αυτό. Είχαμε και την περιέργεια και εμείς πώς θα διαμορφωθεί η πλατεία, γιατί βλέπουμε όπως ήταν τις προηγούμενες ημέρες για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των άνθρωπων. Τελικά βλέπουμε ότι η μισή πλατεία είναι σε μεγάλη απόσταση από την αρχή μέχρι και προς το άγαλμα των Παναδριάδων και των Κοντρών. Αρκετές συμπασχέτες, αρκετά παιδιά και μια όμορφη γιορτή σήμερα στην πλατεία. Αν θέλει κάποιος κάτι πάρα πολύ, μπορεί και να το υποστηρίξει. Και οι άνθρωποι του μπάσκετ εδώ πέρα, εξάλλου έχει παράδοση το μπάσκετ εδώ πέρα στη πόλη μας, το υποστήριξαν με τον καλύτερο τρόπο. Έχουμε στήσει 10 μπασκέτες σήμερα, από ό,τι βλέπετε εδώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ και οι θεατές, αλλά και αυτοί που παίζουν. Και αν τα πράγματα βέβαια ήταν καλύτερα, θα σταματήσει εδώ πέρα. Θα έχουμε καλύτερες διοργανώσεις στην πορεία που θα έχουμε και την πλατεία σε καλύτερη κατάσταση.